Γεια σας μάγκες, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα κινητό που έχει πάρα πολύ μεγάλη μπαταρία. Είναι 6.000 mAh. Είναι το Ukitel K6000+. Γενικότερα, όπως θα έχετε παρατηρήσει στο κανάλι, δεν παρουσιάζω και πάρα πολλά κινητά. Ο λόγος είναι επειδή βαριέμαι και δεν το διασκεδάζω. Και ό,τι δεν το διασκεδάζω, δεν το κάνω κιόλας. Άρα λοιπόν, για μένα το να παρουσιάζω ένα κινητό, γενικότερα είναι, να το πω, αγκαρία φάση. Εν πάση περιπτώσει όμως θα σας παρουσιάζω κάποια κινητά που έχω, αλλά γενικότερα να ξέρετε ότι δεν είμαι και πολύ φαν στο να παρουσιάζω τα κινητά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι έτσι χαρακτηριστικό για το κανάλι και για μένα. Είμαι ο Πέτρος, βλέπετε Greek Unboxing και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ανοίγοντάς το, να σας πω την αλήθεια, το έχω ανοίξει, αλλά δεν θυμάμαι αν το έχω μπουτάρει, δεν ξέρω. Δεν έχει και μεγάλη σημασία. Λοιπόν, το ανοίγουμε και τι βρίσκουμε. Βρίσκουμε το κινητό, θα το ξεπακετάρουμε σε λίγο. Βρίσκουμε εδώ manuals και τέτοια και το σιδεράκι για να βγάζουμε τη SIM. Άρα έχουμε εδώ, ωραία, το USB που είναι αρκετά μεγάλο σε σχέση με άλλα κινητά που βλέπω, και το φορτιστή. Είναι fast charger και επειδή είναι τεράστια η μπαταρία του κινητού και μας λέει ο κατασκευαστής ότι σε λιγότερο από 2 ώρες θα είναι full φορτισμένο. Wow, ok. Αυτό είναι αρκετά γρήγορα γιατί άμα σκεφτούμε ότι η μπαταρία του είναι τεράστια. Και έχουμε εδώ πέρα, τι άλλο, OTA, εντάξει, και το προστατευτικό της οθόνης. Πάμε να δούμε το κινητό. Το κινητό είναι αρκετά παχύ και ψιλοβαρύ από ό,τι φαίνεται, από ό,τι το βλέπετε κιόλας κι εσείς, και έρχεται με θήκη. Μ' αρέσει αυτό. Έρχεται με θήκη. Τι λέει εδώ από πίσω, ότι έχει εδώ το volume και το power από κάτω, ok, και ότι μπορείς να βάλεις 2 SIM μέσα ή μία SIM και μία κάρτα μνήμης. Άρα άμα θέλεις να βάλεις κάρτα μνήμης και να μεγαλώσεις τη χωρητικότητα του κινητού, θα πρέπει να θυσιάσεις μία SIM. Το κινητό είναι 4 GB RAM και 64 GB ROM και πιο ειδικά θα μιλήσουμε σε λίγο, μόλις το ανοίξω θα πω και άλλα πράγματα. Η οθόνη του είναι 5,5 inches, θα βγάλω λίγο την θήκη για να το δείτε γυμνό και θα βγάλω και αυτό. Ok, οπότε το βλέπετε εδώ το κινητό. Είναι αρκετά παχύ θα έλεγα και είναι ένα κινητό που στο μάτι τουλάχιστον δεν φαίνεται, ας πούμε, δεν το διακατέχει κάποιο ειδικό design και κάποια ομορφιά. Αλλά αυτό το κινητό, αυτό που προσφέρει είναι η μεγάλη του αυτονομία, ας πούμε, η μεγάλη του μπαταρία. Θα δούμε κιόλας πόσο κρατάει και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε από εδώ από τα δεξιά έχει το volume up down. Εδώ είναι το power. Εντάξει, εδώ έχει, ας πούμε έτσι στη γωνία είναι κάτι, έχει ένα ιδιαίτερο σπάσιμο εδώ. Από κάτω είναι το speaker και το ηχείο. Από εδώ μπαίνει ο φορτιστής μας και εδώ που μπαίνει η κάρτα SIM και η κάρτα μνήμης. Από πάνω τι έχουμε, ωραία, από πάνω είναι το jack για να μπαίνει το hands-free. Από πίσω έχουμε μια κάμερα η οποία είναι 16 megapixel. Και εδώ πέρα βλέπετε το φλασάκι που έχει και γενικότερα έχει εδώ το σχεδιασμό, ένα κόψιμο εδώ και ένα κόψιμο εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και από μπροστά έχουμε μία κάμερα η οποία είναι 8 megapixel, έχουμε εδώ το ηχείο και εδώ πέρα έχουμε το λεντάκι για τις ειδοποιήσεις. Κάτω κάτω να πω ότι αυτό εδώ το κουμπί για το μενού δεν είναι αφήσει, είναι το πατιέται κιόλας και χρησιμοποιείται και για το... και χρησιμοποιείται και για τα αποτυπώματα. Το βάρος του είναι 207 γραμμάρια και η μπαταρία του, όπως είπαμε, είναι 6080 mAh. Μας λέει ο κατασκευαστής ότι μια full μπαταρία θα αντέξει για 46 ώρες ομιλίας συνεχόμενα. Επίσης θα αντέξει για 2 μέρες συνεχόμενο να ακούς MP3, ας πούμε, τραγούδια, 10 ώρες για να βλέπεις βίντεο και αν δεν κάνεις τίποτα και απλά το έχεις εκεί πέρα ανοιχτό έτσι το κινητό, λέει ο κατασκευαστής ότι θα αντέξει για 365 ώρες. Wow. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να το ανοίξουμε, να το μπουτάρουμε και να δούμε μέσα τι παίζει. Okay, μόλις μπήκαμε, φαίνεται αρκετά ωραίο. Πάμε να δούμε λίγο στα settings. Η οθόνη πάντως φαίνεται, είναι πάρα πολύ φωτεινή και φαίνεται πάρα πολύ καλά όλα τα στοιχεία. Βέβαια θα βγω και έξω να το κοιτάξω, να δω με τον ήλιο
αν θα το θαμπώνει ή αν θα μπορώ να βλέπω και εκεί, και θα τραβήξω φυσικά και φωτογραφίες και βίντεο, θα τα δούμε αυτά πιο μετά. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα τα application κάποια ήδη εγκατεστημένα από ό,τι βλέπω. Για να μου παίζει ράδιο χωρίς... όχι, ζητάει το να το συνδέσουμε το hands free. Okay. Όπως προείπαμε, έχει ένα κουμπί εδώ που πατιέται, ουσιαστικά αυτό πατιέται, και έχει και δύο αφήσεις αριστερά και δεξιά. Πάμε να δούμε πώς ανταποκρίνονται. Το βλέπετε. Και αυτό θα πηγαίνει πίσω. Και το μεσαίο κουμπί θα μας πηγαίνει πάντα στο κεντρικό μενού. Αυτό εδώ το μεσαίο είναι και για το δακτυλικό αποτύπωμα. Εγώ έχω συνηθίσει με το Xiaomi που έχω και γενικότερα με βολεύουν τα Xiaomi, γιατί το έχουν από πίσω και την ώρα που το κρατάς κάνεις ένα μπαπ και το ξεκλειδώνεις. Τώρα εδώ πρέπει να κάνω έτσι ή έτσι ή τι. Εντάξει, θα έχουν τους λόγους τους, αλλά εμένα τώρα με βολεύει και έχω συνηθίσει από εδώ να το κάνω. Για να δούμε τώρα πόσο δυνατό είναι το ηχείο του. Πάμε να δούμε κανένα βιντεάκι στο YouTube. Για να δούμε τι έχει. Live TV. Bloopers, όχι. Today, όχι. Today, αυτό και αν είναι thumbnail. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρός. Λιώμα. Όχι ρε φίλε, όχι, όχι άλλο κάρβουνο. Τι λιώμα. Θα βάλω δωρεάν μουσική γιατί ήθελα να βάλω Skrillex, αλλά θα φάω κανένα strike. No copyright sounds music, ok. Ναι. Πάμε να παίξουμε ένα από αυτά. Αυτό είναι full. Δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δυνατό. Όχι, όχι, όχι. Αυτό ήταν με τον ήχο. Δεν θα ασχοληθούμε άλλο. Παιδιά, αυτή εδώ πέρα είναι η main κάμερα τώρα που τραβάω. Με τα 16 MP. Από ό,τι βλέπω εγώ έχει πολύ καλή ποιότητα. Θα προσπαθήσω να κάνω και ένα zoom in. Νομίζω μέχρι 4 πάει. 4 επί. Οκ. Αυτό είναι το zoom in της. Full. Εντάξει, χαλάει η εικόνα σίγουρα. Και έχετε υπόψη σας ότι περπατάω κιόλας αυτή τη στιγμή και κουνιέμαι. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το φακό. Τώρα θα τραβήξω ένα βιντεάκι με την selfie κάμερα. Θα το καταλάβετε, θα είναι λίγο χειρότερη. Αυτή είναι η selfie κάμερα. Όπως βλέπετε, εγώ δεν το βλέπω, το έχω ανάποδα το κινητό. Φαντάζομαι θα είναι λίγο χειρότερη η εικόνα. Οκ. Okay. Τώρα θα τραβήξω μερικές φωτογραφίες και με την μπροστινή και με την πισίνη κάμερα. Και μετά τις βόλτες μας στα στενά της Νέας Υόρκης, είδατε και την κάμερα και τη φωτογραφική του. Αυτό ήτανε, τώρα εγώ δεν είμαι κανένας ειδικός για να σας πω τίποτα ειδικά πράγματα κτλ. Ούτε θα κάτσω να σας πω για τις επιδόσεις του γενικότερα σε φάση, ξέρω εγώ, gaming και αυτά, έτσι. Αυτό το κινητό δεν είναι για gaming. Αυτό το κινητό είναι να το έχεις σαν δεύτερο κινητό για τη δουλειά σου, γιατί ξέρεις ότι δεν θα σε αφήσει ποτέ από μπαταρία. Ή αν είσαι, ξέρω εγώ, επαγγελματίας και μιλάς όλη μέρα με το τηλέφωνο και δεν σου φτάνει, ας πούμε, η μπαταρία ενός κανονικού κινητού. Παίρνεις αυτό εδώ και καθαρίζεις. Θα έχω link στο description για αυτό το κινητό να το πάρετε, θα είναι affiliate από το Gearbest ή από το Banggood. Εγώ το πήρα από το Banggood πάντως. Και έχω και άλλα δύο κινητάκια κάνει review. Είναι εδώ, το πρώτο είναι το Mi Max το 2 που είναι το main μου κινητό και το έχω κάνει και αυτό unboxing και review. Και έχω πάρει και πρόσφατα και το Note
Το 5α είναι με τα 64 GB και τα 4 GB RAM. Το έχω κάνει και αυτό unboxing και review. Θα είναι στο description τα links για να το κοζάρετε. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like άμα σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!